μητέρα τη τετράχρονη. Ενώ στην επιφάνεια έρχονται και παλαιότερε καταγγελίε για τη συγκεκριμένη γιατρό. Το ρεπορτάζ είναι τη Ειρήνη Ανδρουλάκη. 12 ημέρες μετά από μια επέμβαση ρουτίνας που οδήγησε ένα τετράχρονο κορίτσι στο θάνατο, η αναισθησιολόγος που έκανε την άρκωση στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης δίνει τη δική της εκδοχή και υποστηρίζει ότι ακολούθησε τα πρωτόκολλα και όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες τόσο κατά την άρκωση του παιδιού όσο και κατά τη διαδικασία ανάνυψης. Το παιδί ξύπνησε, ανέπνευσε πολύ καλά και την ώρα που φωνάξαμε τον τραυματιοφορέα κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι δεν αναπνέει σωστά. Όπως λέει γιατρός, ξαφνικά η πίεση του κοριτσιού έπεσε, εμφάνισε βραδικαρδία και βροχόσπασμο, επεισόδιο που η αναισθησιολόγος το αποδίδει σε βαρύ αλλεργικό σοκ σύμφωνα με την εφημερίδα του Ηρακλείου Πατρίς. Άρχισα να ουρλιάζω και να φωνάζω βοήθεια. Τη διασωληνώσαμε και της δώσαμε αδρεναλίνη. Επανήλθε αμέσως. Αποφάσισα ότι δεν πρέπει να την ξυπνήσω, αλλά και ότι χρειάζεται μεταφορά στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, μετά από περίπου μισή ώρα, τρία τέταρτα, ξανά έκανε το ίδιο επεισόδιο. Βρονχόσπασμα. Αντίθετη είναι η εικόνα που δίνει ο πατέρας της τετράχρονης Μελίνας. Μιλώντας στο Μέγκα, λέει ότι στην ενημέρωση που είχε από τους γιατρούς για την απρόσμενη εξέλιξη της υγείας του παιδιού του, δεν υπόθηκε ποτέ ότι ξύπνησε μετά από την επέμβαση. Μου είπαν ότι το παιδί σας κατά τη διάρκεια προσπαθούμε να το ξυπνήσουμε, έχοντας κάνει δύο προσπάθειες από την μάτια σύζυγός μου. Παρουσιάζει δύσπνοια, βροχόσπασμο και ουσιαστικά δεν μπορούμε να την ξυπνήσουμε. Με ξενίζει το γεγονός που δεν ενημερώθηκα αυτή τη λεπτομέρεια του ότι ξύπνησε. Το τετράχρονο κορίτσι μεταφέρθηκε από το Βενιζέλιο στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου Κρήτης. Εκεί οι γιατροί, αφού κατάφεραν να την σταθεροποιήσουν, ενημέρωσαν τους γονείς ότι το παιδί τους έπαθε τρεις καρδιακές ανακοπές και πως η κατάστασή του είναι κρίσιμη. Ότι έχουμε δύο κρίσιμα 24 ώρα μπροστά μας και ότι όταν σταθεροποιηθεί η κατάσταση του παιδιού θα κάνει κάποιες αξιονικές ίσως οι οποίες θα δείξουν εάν από τις τρεις ανακοπές που έχει υποστεί έχουμε λόγω των υποξιών κάποιο πρόβλημα είτε στον εγκέφαλο είτε στα άλλα ζωτικά όργανα. Όπως μας λέει ο Μανώλης Παρασκάκης, η μικρή Μελίνα δεν είχε εμφανίσει ποτέ καμία αλλεργία και πως τα αποτελέσματα του προεγχειρητικού ελέγχου ήταν καλά. Είχε εμφανίσει κάποια αλλεργία? Με κάνετε και γελάω τώρα. Όχι, καμία αλλεργία, τίποτα. Υγιέστατο. Για το τραγικό περιστατικό γίνεται ήδη προκατακτική εξέταση, όμως η αναισθησιολόγος έχει ήδη παραπεμφθεί σε πειθαρχικό έλεγχο που ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί με την κατηγορία ότι είχε κλέψει οπιούχο αναλγητικό από το φαρμακείο του Βενιζέλιου Νοσοκομείου. Η ίδια αρνείται την κατηγορία, λέει ότι δεν έχει εξάρτηση από καμία ουσία και υποστηρίζει ότι είχε κολικό νεφρού. Βλέπω μια μεταφορέα και μου λέει: αφού ξέρεις που είναι, πάρε μόνη σου. Δεν έγινε καμιά διάρρηξη, καμιά κλοπή. Άνοιξα το συρτάρι απλά και πήρα ένα πακέτο πεθυδίνες όπως θα έπαιρνα ντεπών. Η γιατρός μάλιστα υποστηρίζει ότι το περιστατικό με το αναλγητικό πήρε τόση έκταση διότι είναι εξαδέλφη του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας Παύλου Πολάκη. Είναι όμως δίκαιο να κατηγορείς τόσο εύκολα έναν άνθρωπο που δεν έχει δώσει ποτέ δικαιώματα μόνο και μόνο γιατί έχει συγγενική σχέση με έναν υπουργό? Το επόμενο διάστημα αναμένεται να δοθούν και τα αποτελέσματα από την τοξικολογική και ιστολογική εξέταση της τετράχρονης για να απαντηθεί το ερώτημα τι ήταν αυτό που οδήγησε στο θάνατο τη μικρή Μελίνα.